αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής. Ωστόσο, θα πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσω ότι αν πριν από 3-4 χρόνια, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, αλλά και η ΔΗΜΑΡ ακόμα, προειδοποιούσαν για το τι είναι η Χρυσή Αυγή, αν τότε οι κυβερνήσεις και το πολιτικό σύστημα που κυβερνάει, αντί να χαϊδεύει τα αυτιά και να τους κλείνει το μάτι, είχε φροντίσει να τους καταδικάσει, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια αύξηση της επιρροής της Χρυσής Αυγής. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια σταθερή ή πτωτική τάση στην επιρροή της. Με αυτή την έννοια εμένα δεν με ανησυχεί ιδιαιτέρως. Αυτό το οποίο βλέπω τώρα ότι είναι μια αλλαγή, την οποία υποθέτω ότι ο κύριος Χρυσόγονος θα μπορούσε να μας την εξηγήσει, είναι ότι από εκεί που βρισκόμασταν σε μια λογική η οποία έλεγε για μια εγκληματική οργάνωση η οποία λειτουργούσε μέσα στο πλαίσιο ενός κατά τα άλλα νομίμου κόμματος, τώρα βλέπουμε ολόκληρη την κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή τεκμαρτά ολόκληρο το κόμμα, να παίρνει τη θέση αυτής της εγκληματικής ομάδας. Δεν ξέρω τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει αυτό από πλευράς συνταγματικής, αλλά οπωσδήποτε θέλω να το επισημάνω. Υπάρχει μια αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστο, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από αυτά που έγιναν στη Βουλή το μεσημέρι και ναι. τα...